Θίξ Μέτς Κλονάριδη. Τρία τοπονύμια, τρεις περιοχές της Αθήνας που σχετίζονται με τη ζυθοποιία. Επιχειρήσεις που έμαθαν στην αθηναϊκή κοινωνία να πίνει μπύρα, να την απολαμβάνει κατοίκον ή υπεθρίως. Είμαι η Αγιάτη την μπεναρδου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριος Βασίλης Νάστος για να συζητήσουμε για τη ζυθοποιία Κλονάριδη και την εξέλιξη της περιοχής των Πατησίων. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcasts ή ακούστε μας μέσα από το Live TV, στο YouTube και στο Life .gr. Είναι τα podcast της Life. Βασίλη, καλώς όρισες και πάλι στην Ιστορία Μιας Πόλης. Καλώς έβρικα και πάλι, Αγιάτη. Θέλω να σε ρωτήσω, Βασίλη, πριν φτάσουμε στα Πατήσια και στην οικογένεια Κλονάρδη, για την οποία και θα μιλήσουμε εκτενέστερα λίγο αργότερα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πότε και από ποιου φτάνει η μπύρα στην Ελλάδα και αν οι Έλληνε την αγκαλιάζουν εξ αρχή, την αγαπάνε αμέσω. Ε, Βεβαίω. Καταρχά, αν μιλάμε για την Ελλάδα ω ελλαδικό χώρο, κάτι σαν μπύρα, σαν ποτό με το περιεχόμενο τη μπύρα είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Ήδη από το τέλη τη τρίτη ηγετία, αρχέ τη δεύτερη ηγετία, έχουμε κάποια πρώτα δείγματα ζυθοποίηση. Φυσικά δεν ξέρουμε αν ήταν πώ ακριβώ ήταν αυτό το ποτό. Ήταν και ο Κικαιώνα στην αρχαιότητα, αλλά εντάξει, ήταν κάτι που έμοιαζε με μπύρα. Φυσικά δεν ήταν μπύρα. Περνώντα στην Ελλάδα ω ελληνικό κράτο πλέον, ο Φιγκέρα Αλμέιδα, θρούραρχο του Ναυπλίου κατά την Επανάσταση, είναι ο πρώτο ο οποίο προσφέρει στου επαναστάτε προτρέχω και απαντάω στο δεύτερο ερώτημά σου. Δεν την αγάπησαν και πολύ τότε. Τη θεώρησαν ένα φράγκικο γιατρικό. Δεν τέριαζε πολύ στην ψυχοσύνθεση του Έλληνα Επαναστάτη. Την απέρριψαν. Στην πορεία η μπύρα ξαναέρχεται στην Ελλάδα, πλέον στην ελεύθερη, στην εξαρτοποιημένη Ελλάδα. Και είναι το ζεύγο Καζάλι, ένα ιδιόμορφο ζεύγο Ιταλών, που τη φέρνει στο ξενοδοχείο που έχει ιδρύσει κάπου εδώ κοντά στο μοναστηράκι. Το ξενοδοχείο Ευρώπη, το οποίο ήταν ένα από τα πρώτα που είχε και κρεβάτια στην Ελλάδα και προσφέρει την πύρα Porter, την αγγλική, αλλά οι θαμώνε δεν ήταν Έλληνες, οπότε και έγινε αποδεκτή πιο εύκολα. Έχουμε το πράσινο Δενδρύμετα, είναι ένα ζηθεστιατόριο, θα το λέγαμε σήμερα, ζηθοπολείο τη εποχή, βαβαρή το είχαν, βέβαια. Λόγινε αυτό <laughs> ακριβώ. Ήταν ιερά οδό και μεγάλο Αλεξάνδρου γωνία, ένα κτίριο που σήμερα δεν σώζεται. Εκεί πέρα, όπω γράφουν την εποχή, οι οι Βαβαροί, παίζανε τελ μπάλε, κάτι σαν bowling. Από όσο έχω καταλάβει και εγώ, δεν είμαι σίγουρο. Ήταν εστιατόριο τη υψηλή κοινωνία, πήγαιναν Βαβαροί αξιωματικοί, Έλληνε υψηλόπαθμοι, ο ίδιο Όθωνα. Και μάλιστα πήγαιναν ακόμα και γυναίκε, κάτι το οποίο είναι σπάνιο για εκείνη την εποχή. Υπάρχουν και άλλοι, όπω είναι ο Μπαχάουερ, ο Μέλχερ, ο Φίσερ. Η μπίρα Φίσερ, που προσπάθησαν να φέρουν την πύρα στην Ελλάδα. Ωστόσο, ήταν κυρίω ζυθέμποροι και όχι ζυθοπαραγωγοί. Για να φτάσουμε στον Φίξ, τον οποίο θα τον δούμε, υποθέτω και λίγο πιο αναλυτικά. Mm -hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω λίγο για την εταιρεία Φίξ, mm -hmm. ε, η οποία θεωρείται και αυτή που πραγματικά συνέστησε την τελικά στην εθνική κοινωνία, δηλαδή την κατέστησε ένα ποτό ευρύτερα προτιμόμενο από του Αθηναίου. Και μάλλον είναι αλήθεια αυτό. Η οικογένεια Φίξ ε, φτάνει στην Ελλάδα το 1851. Ε, ο Γιώχαν Άνταμ Φίξ και ο Γιώχαν Τζόρτ Φίξ, ο δεύτερο είναι γνωστό, είναι ο πολιτογραφήτη Ιωάννη Φίξ στην Ελλάδα. Φτάνουν το 1851, αλλά είχαμε ένα τυχέ περιστατικό, εξαιρετικά δραματικό περιστατικό. Πηγαίνοντα στον Πειραιά προ το Αράκλι, το Ηράκλειο, εκεί που ήταν το σπίτι των Φίξ, πέφτουν σε μια ενέδρα ληστών. Η Αθήνα mm. ήταν ένα χάο εκείνη την εποχή. 1850 και τα κόμματα, τα ξενικά κόμματα, δεν είχαν την αποδοχή του λαού, ήταν μια ιδιαίτερη έκρηθμη κατάσταση. Mm -hmm. Τολοφονεί το πατέρας, ο Ιωάνν Ανταμφίξ. Ο μικρός σώζεται και με τη βοήθεια άλλων Γερμανών φτάνει μέχρι το Αράκλειο, το σπίτι εκεί πέρα. Το 1853 κάνει τα πρώτα το παιδιά, το Λουδοβίκο και το Γουλιέλμο. Ωστόσο, έχει, έχει ήδη συνειδητοποιήσει δηλαδή, ότι ο πατέρα του είχε ήδη στήσει κάτι σαν ε, ζυθοποιείο στην αυλή του σπιτιού αυτού. Mm -hmm. Αρχίζει και με πολλέ ελλείψει, έλλειψη καθαριού, έλλειψη μέσων παραγωγή και το δουλεύει ω ζυθοποιείο ζηθο, και ω ταβέρνα και έχει τους του πρώτου του πελάτε εκεί. Αυτό μέχρι το 1863, όταν η οικογένεια Fix φεύγει και μεταβαίνει στο Κολονάκι. Mm -hmm. Εκεί αγοράζει δύο μικρά οικίματα στην Ηροδότου και στην Ψιλάντου, για το Γουλιέλμο και το Λουδοβίκο αντίστοιχα, του γιου του. Και αυτοί φτιάχνουν μια μικρά ζητοποιία εκεί πέρα και αρχίζουν και εμπορεύονται στην περιοχή. Το κολονάκι έχει αρχίσει και αναβαθμίζεται, είναι κοντά τα ανάκτορα. Οπότε η ψηλή κοινωνία πηγαίνει προ τα εκεί και αρχίζει και γνωρίζει την πύρα. Την επόμενη χρονιά γεννιέται και ο Κάρολο uh -huh. Τα δύο αυτά μικρά ζυθοποιία δουλεύουν αρκετά καλά μέχρι που του Λουδοβίκου πιάνει φωτιά. Το 1876 τότε ο Ιωάννης Φίξ παίρνει την απόφαση να ψάξει, να φτιάξει κάτι μεγαλύτερο και κοιτάει λίγο ανατολικά από το ρέμα της Καλλιρόης. Έτσι. Εκεί πέρα στην περιοχή Καργαρέτα, μάλλον του αρέσει αυτή η περιοχή, αγοράζει και ένα σπίτι για την οικογένεια Φίξ, φτιάχνει το γνωστό σε όλους πλέον εργοστάσιο, ζηθεργοστάσιο, συγγνώμη Φίξ, στην περιοχή της Συγκρού και η οικογένεια μετακινείται εκεί πέρα, μετακινεί εκεί. Εν τω μεταξύ είναι ενδιαφέρον ότι η κόρη του η Ελίζα εκείνη τη χρονιά ή την επόμενη παντρεύεται τον Λορέντζο Μάμο mm -hmm. στην Πάτρα. Επίσης. Εκεί κάποιο έχει ξύνα και ιστορία την στην Πάτρα. Ακριβώ. Αυτά μέχρι το 1895 που Φίξ, ο, ο Ιωάννη Φίξ πεθαίνει. Το εργοστάσιο περνάει στα χέρια του μικρού, του Κάρολου Φίξ, και ο Γουλιέλμο συνεχίζει στο κολονάκι, επιστρέφει στο κολονάκι. Ο Κάρολο Φίξ γιγαντώνει το εργοστάσιο αυτό με μηχανήματα από τη Γερμανία, με τεχνογνωσία και εργάτε από τη Γερμανία και ταυτόχρονα ήταν ένα πανέξυπνο και θα το λέγαμε και στο μάρκετινγκ σήμερα άνθρωπο. Mm -hmm. Κατατροπώνει το ανταγωνισμό, εξαγοράζει του ανταγωνιστέ του, και πάρα πολύ οικονομ... μεγάλη οικονομική δύναμη. Φτιάχνει ένα πρώτο δίκτυο τοπικών πολιτών. Θα το λέγαμε κάτι σαν sales manager σήμερα, ναι. όπως διάβασα κάπου εύστοχα. Και μέσα σε αυτό φτιάχνει και μικρά ε, ε, ή μεγάλα μπαρ, θα λέγαμε, της εποχής, ε, ζηθοπολία της εποχής. Το πιο γνωστό είναι στο Μέτς, στο Λόφο Αρδιτού. Και ονομάστηκε Μέτς λόγω του ονόματος της ε, μπιραρίας που έφτιαξε εκεί πέρα ο Φίξ. Και πάνω στον παντεπόπτη, αυτόν καλλιτεχνικό λόφο όπως τον είπε ο Καμπούροχλου, συστήνει εμφατικά στου Αθηναίους την πύρα. Οι Αθηναίοι σειραίουν στα μαγαζιά του Φίξ και ο Φίξ καθιερώνει την πύρα στο αθηναϊκό κοινό. Κάπου εκεί είναι η αρχή της καθιέρωσης της πίρας στην Ελλάδα. Πατήσια είναι μια περιοχή κέντρο-απόκεντρο θα έλεγε κανείς. Εκείνη την εποχή, ναι. Πού βρίσκονται εκείνη την εποχή, ποιο είναι ο χαρακτήρα. αν μπορεί να, να έτσι λίγο να μας ε, σκιαγραφίσεις τη ζωή στην περιοχή. Ξέρουμε ότι επειδή είναι απόκεντρο και επειδή είναι μια περιοχή με αρκετό φυσικό πλούτο, mm -hmm. ορταζόταν και η γιορτή της Πρωτομαγιάς τοπικά στα Πατήσια. Τι ήταν τα Πατήσια τότε λοιπόν؟ Λοιπόν, τα Πατήσια μπαίνουν στον Αθηναϊκό Ιστό το 1841, μετά την χαρτογράφηση από τον Μπέκ της περιοχής, τον Γεωμέτρη Μπέκ. Είναι η Πατησίων, στην ουσία είναι η προέκταση της σεόλου. Εδώ να σκεφτούμε το εξή. είμαστε στην εποχή, οι, Βαβαρία Βαβαροί θέλουν να φτιάξουν μια πόλη στα πρότυπα των ευρωπαϊκών μεγάλων πόλεων, με κεντρικούς μεγάλους δρόμους. Η Πατησίων θα έλεγε κανείς με μια αναλογία έτσι ε, λίγο αναχρονιστική, ότι είναι κάτι σαν σαν Ελιζέ των παρισιων mm -hmm. Δηλαδή βλέπει, και τώρα αν το δείτε, βλέπει όλο που στην Ακρόπολη. Τον Παρθενώνα βέβαια. Αυτό ακριβώς. Οπότε ήταν η υπέκταση σε όλου, ήταν δεδροφυτεμένη όπως την ήθελε η Αμαλία και τα πατήσια τότε είναι στην ε, περιοχή του, κάποιοι λένε στην περιοχή του Δήμου Βάτης, τη, του αρχαιολογικού Δήμου Βάτης, αυτό αμφισβητείτε, γιατί ο Δήμος Βάτης μπορεί να είναι και ο που σκοντά, δεν είναι σαφές. Ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι χοντρικά οριοθετούνται αρχικά τα άνα πατήσια από το κτήμα Γάσπαρη που είναι το 20 Ανιάτων σήμερα στην Αγία Ζώνη και δυτικότερα και τα κάτω πατήσια είναι από το κτήμα Καλλιγά και Λευκοσίας και πάλι και αυτά και πάνε και δυτικότερα. Για να συμπεριλάβουν την πλατεία Κολιάτσου στην πορεία, την περιοχή της πλατείας mm -hmm. Κολιάτσου να επεκταθούν προς τα Καλάμια, προς τον Άγιο Λουκά, τους Άγιους Πάντες και εν τέλει να φτάσουν μέχρι την αλυσίδα. Η αλυσίδα είναι το σημερινό τέρμα πατησίων. Mm -hmm. Και ονομάστηκε έτσι γιατί εκεί επευθέντω μία αλυσίδα για να φράζει το τρένο, να σταματάει το τρένο εκεί, το τέρα, όπω λέγανε οι Αθηναίοι, λόγω του έντουνου ήχου του που τρόμαζε του περίοικου. Αυτά είναι τα Πατήσια. Με ρώτησε και πώ ήταν η ζωή. Ναι. Σωστά. Κατά την ανεξαρτητοποίηση τη χώρα είναι εξοχή. Εξοχικέ επαύλει, μακριά από το κέντρο, φυτίε πατάτα, ήταν <ήπεδρος>. Στην πορεία τα πατήσια γίνονται παραθεριστική συνοικία. Ανοίγουν κάποια μαγαζιά για να δέχονται κόσμο. αρχίζει λίγο και γίνεται πιο λόγω τη τη μεγάλη δεντρόδου έκταση που είχαν τα πατήσια, γίνεται τόπο εξοχικών έτσι, περιπάτων. Καλή αθηναϊκή κοινωνία πηγαίνει εκεί τα Σαββατοκύριακα και τι Αργίε. Έχει και πολλά ρέματα, ε, το πιο γνωστό είναι ο Ποδονήφτης όπου εκεί πέρα γίνονται και υπηκοί και αθλητικοί αγώνες και μάλιστα λίγο αργότερα το 1903 θα γίνει και μια μονομαχία για τα μάτια μιας κοπέλας mm -hmm. μεταξύ ενός βουλευτή και ενός ελοχαγού του στρατού ήταν ένας τόπος παραθεριστικής και εξοχικής διαμονής και κατοικία και διασκέδασης και όντω είναι συνδεδεμένα τα πατήσια με την Πρωτομαγιά γιατί πηγαίνανε εκεί οι Αθηναίοι να πιάσουν το Μάη είτε στην πλατεία Ανθεστηρίων, μετέπειτα mm -hmm. γάμων νυν πλατεία Αμερικής, είτε προς την Αλυσίδα, προς το τέρμα. Ποια είναι λοιπόν, Βασίλη, η οικογένεια Κλοναρίδη, και πότε και γιατί φτάνει στα πατήσια. Γενάρχης είναι ο Κλωνάρης Κλωναρίδης από Κωνσταντινούπολη. Ο Ερίκος Κλωναρίδης που θα μας απασχολήσει και ο Μιλτιάδης ο αδερφός του φτάνουν στην Αθήνα το 1900. Ο Ερίκος Κλωναρίδης γεννήθηκε το 1860 ήταν βιομήχανοι και είχαν ασχοληθεί και με την ζηθοπαραγωγή και στη Λιόν και στην Αλεξάνδρεια και φτάνουν στην Αθήνα το 1900. Εκεί στην περιοχή των Πατησίων αγοράζουν ένα μεγάλο οικόπεδο που σκοπεύουν να έχουν και κατοικία εκεί και το εργοστάσιο τους. Αυτό το οικόπεδο οριοθετείται σήμερα Καφτατζόγλου, τρέχοντας Γαλατσίου δηλαδή, Πατησίων, Τσίλερ και δυτικά Χάνσεν. Mm -hmm. Αυτό είναι το τετράγωνο για το οποίο μιλάμε. Εκεί χτίζουν την έπαυλή του, την έπαυλη Κλωναρίδη και το 1901 ξεκινάνε οι εργασίες για το εργοστάσιο Κλωναρίδη οι οποίες ολοκληρώνονται το 1903, το Δεκέμβριο του 1903. Ήτανε οι βασικοί επενδυτές για επιχείρηση, ήταν οι βασικοί επενδυτέ για όλη αυτή την επιχείρηση, οι Ήταν οι βασικοί επενδυτέ. 15 εκατομμύρια ήταν η επένδυση. Τεράστια επένδυση. Αυτό ακριβώ για την εποχή. Και ο Γεώργιο Δρακούλη, εφοπλιστή από την Ιθάκη και μετέπειτα μέλο του κόμματο των Φιλελευθέρων, ήταν ο τρίτο επενδυτή και αυτό που ανέλαβε και την ε, πολιτική προάσπιση των κλωναρίδων. Ε, Ήταν συμμετείχε και αυτό στην επένδυση. Μιλάμε πάντα για ένα στρωμένο από ό,τι καταλαβαίνω επιχειρηματικό περιβάλλον σε σχέση με την αγορά της μπύρας, ήδη από τους φίξ, οι οποίοι είναι χρόνια δραστηριοποιούνται. Αλλά προετοιμάζοντα τη συνομιλία μας, αντιλήφθηκα ότι ο τρόπος που στείνουν οι κλωναρίδιδες το εργοστάσιο και που οργανώνουν την παραγωγή της μπύρας είναι πολύ σύγχρονος, ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή, ένα φωτισμένο πέθριο χώρο έξω από το εργοστασιο mm -hmm. ένα πάρκο το οποίο, στο οποίο οι Αθηναίοι μπορούσαν να απολαύσουν την πύρα του ακριβώ δίπλα στο σημείο παραγωγή. Λειτουργούσε ακόμα και ω συνεδριακό χώρο. Όλα αυτά φαντάζουν τρομερά προχωρημένα, έτσι δεν είναι. Ήταν κοσμοπολίτε οι οπότε φέραν αυτό το κοσμοπολιτικό πνεύμα και στην Αθήνα. Καλά το επιστάν στρωμένη αγορά και βέβαια και απολύτω ελεγχόμενη από, το, από την εταιρεία Fix οι κλωναρίδες μπήκαν πολύ επιθετικά με αυτό το εργοστάσιο που μόλις ε, περιέγραψες και το χώρο αυτόν και μάλιστα ένα εργοστάσιο πάρα πολύ σύγχρονο με τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες παρήγε ζήθο που μπορούσε να καλύψει όλη την αγορά της, Αθήνα. Αθήνας και όπως έγραφε και η Εστία παρήγε και πάγο που μπορούσε mm. να καλύψει, να, να παγώσει όλο το λεκανοπέδιο Ήταν τόσο μεγάλη, ήταν ζηθοποιείο, ήταν και παγωποιείο η εταιρεία Κλωναρίδης, ξέχασα το αναφέρω πριν. Ήταν όντω ένα υπέροχο χώρο όπω περιγράφεται. Μάλιστα στα εγγένεια, 26 Δεκεμβρίου που έγινε του εργοστασίου, γράφει ο Σκριπ την επόμενη μέρα, 27 Δεκεμβρίου, ότι παρευρέθησε πλήθο τεράστιο Αθηναίων σε μια εντυπωσιακή γιορτή που όμοιά τη δεν είχε ξαναδεί η Αθήνα, μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχο Πύριδων Μερκούρη τότε. Mm -hmm. Πολιτικοί, ιερεί, άνθρωποι του πνεύματο. Και μόνο τα επίσημα προσκλητήρια ήταν χίλια τη οικογένεια Φιλανρίδη, τα επίσημα. Ηταν κοσμοσυρωή. Και όντω από εκεί πέρα λειτουργούσε κάθε μέρα ω χώρο εστίαση εντυπωσιακό, με μπάντε, με μουσική, να πιούν την πύρα ακριβώ στο σημείο που παράγεται. Και όντω γινόντουσαν και συνέδρια. Το πιο γνωστό είναι το 1905 που κάνει το Διεθνέ Συνέδριο Αρχαιολογία. Που γίνεται mm. εκεί πέρα, τα οποία στην πορεία πάβουν σιγά-σιγά. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και ένα διαφορετικό χαρακτήρα αυτή τη επιχείρηση σε σχέση με τον FIX, γιατί οι FIX δραστηριοποιούνται πολύ πιο κοντά στο κέντρο της πολης mm -hmm. ενώ τα πατήσια, όπως μας τα περιγράφει ένα προορισμός πιο εκδρομικός, ας μου επιτραπεί η, η, λέξη, οπότε το να πας μέχρι εκεί για να πιεις μπύρα μέσα στην εξοχή είναι κάτι διαφορετικό από την ε, Συγκρού, για παράδειγμα. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, χάρη στους κλωναρίδες, η περιοχή αστικοποιείται σταδιακά. Ήδη από το 1897 είχε γίνει μια παιδευτικοποίηση λόγω του προσφυγικού ρεύματο από το να τυχεί πόλεμο του Δηληγιάννη τότε. Αλλά ήταν, όπως το είναι ένα πολύ διαφορετικό πνεύμα. Θέλαν να δώσουν μια πιο γενική διάσταση, όχι τόσο αστική και τόσο κεντρική στην πύρα οι κλωναρίδες. Και επιπλέον ο χώρος τους εξυπηρετούσε να έχουν και το παραγωγικό τους κέντρο εκεί, και την κίνησή του ταυτόχρονα. Περιγράφει κινηματογραφικέ σκηνέ στο απόκεντρο τη Αθήνα: άνθρωποι που έρχονται από την Κωνσταντινούπολη στείλουν εκεί μια επιχείρηση. Οι Αθηναίοι σειραίουν για να διασκεδάσουν. Υπάρχουν όμω συγκρούσει και τριβέ. Σύντομα, μάλιστα, μετά την έναρξη τη επιχείρηση σχετικά, οι συγκρούσει έχουν να κάνουν με δασμού τη Βίνη. Mm -hmm αλλά και με μια σοβαρότερη σύγκρουση με την οικογένεια Fix. Αυτό εμένα μου ακούγεται και αναπόφευκτο, ούτω ή άλλω. Παρ' όλα αυτά, η επιχείρηση, η επιχειρήση κλωναριδη και οι επενδύσει στα Πατήσια ενισχύονται όλο ένα και περισσότερο, έτσι δεν είναι. Το περιγράφει πολύ σωστά. Όντω, από την αρχή έχουν τα πρώτα προβλήματα. Το 1904, ένα χρόνο μετά την λειτουργία του, δηλαδή, το πρώτο εξάμεινο, οι κλοναρίδε εναντιώνται σε ένα νόμο του κράτου περί στη Βίνη, και αυτό είναι λογικό γιατί του άφησαν δραματικά το κόστο παραγωγή. Αυτό του έφερε σε σύγκρουση με την τότε κυβέρνηση. Βέβαια, την ίδια χρονιά και την επόμενη χρονιά, οι Κλωναρίδε, παρά τη σύγκρουση αυτή, είναι οι κύριοι προμηθευτέ τη βασιλική αυλή, mm. από μπύρα και είναι οι μοναδικοί προμηθευτέ, δωρεάν φυσικά, ε, πάγουτ στο Δημοτικό Νοσοκομείο και στο Πρωτοκομείο Αθηνών. Έχουν εδρεωθεί στην Αθήνα. Το 1908 είναι μια δεύτερη περίοδος που έχουν συγκρούσεις με την οικογένεια fix τότε σιγά-σιγά. Και τότε ξεκινάει και η fix αντιλαμβάνεται ότι δεν έχουν μπροστά τους μια ευκαιριακή επιχείρηση, mm -hmm. αλλά έχουν ένα σοβαρό ανταγωνιστή. Και είναι η χρονιά που θα προσπαθήσουμε τη συνεργασία του τύπου και ενός καθηγητή πανεπιστημίου τότε τη της χημίας στον Χριστομάνο να, όχι να ακριβώς να διαβάλουν δεν ήταν διαβολή της εταιρείας Κλουναρίδη αλλά να προβάλλουν το ζήθο φίξ ο Χριστομάνος τότε κάνει κάποιες έρευνες οι οποίες είναι αμφιβόλοξοι οπιστίας φυσικά <laughs> και καταλήγει ότι ο πλέον θρεπτικός ζήθος είναι αυτός τη εταιρείας Φίξ. Θρεπτικός. Θρεπτικός, ναι. Οι κλωναρίδες απαντάνε, είχαν μια συνεργασία με την εφημερίδα Σκρίπ και φυσικά προκύπτει ότι πλέον θρεπτικός ζήθος είναι τους, και αυτή η κόντρα <laughs> συνεχίζεται. Για να φτάσουμε στο 1908, που γιγαντώνεται περισσότερο εταιρεία Κλωναρίδη δημιουργεί γραφεία και στην Αγγλία, mm -hmm. Κλωναρίδη σε limited επιχείρηση και φτιάχνει και μάλιστα και βινοποιείο στην Αθήνα. Άρα, δεν πλέον του δασμού τη Βίνη. Ωστόσο, την ίδια χρονιά καταγγέλλεται για φοροδιαφυγή mm -hmm. από την Βίνη, τη βιομηχανοποιημένη που εισήγαγε. Αυτό, υποθέτουν κάποιοι, ήταν και δάκτυλο της εταιρείας FIX. σε πολύ μικρό διάστημα γιατί μια επιχείρηση με τέτοια δυναμική σε πολύ μικρό διάστημα ε, σφραγίζεται και η επιχείρηση τοχεύει. Τι σημαίνει, τι συμβαίνει εκεί ε, Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα Το 1911 πάμε λίγα χρόνια μετά επενδύουν και στην Αλεξάνδρεια οι κλωναρίδιδες αλλά την ίδια χρονιά ο κλωναρίδης ο Ερίκος συλλαμβάνεται για λόγω χρεών mm -hmm. Έτσι λοιπόν το 1912 η εταιρεία σφραγίζεται Βέβαια δεν κλείνει την αναλαμβάνει τότε ο Δρακούλη, ο εφοπλιστή. Ο τρίτο επενδυτή. Σωστά, και μετανομάζει σε εταιρεία Δρακούλη πλέον. Ζωοποιία Δρακούλη. Αλλά εκεί έχει πάρει πλέον την κατοβόλτα. Θα συνεχιστεί ο ανταγωνισμό στη δεκαετία 10-20. Για να φτάσουμε στο 26, όταν πλέον έχει παρακμάσει πλήρω η εταιρεία Κολοναρίδη και την εξαγοράζει ο Φίξ, αφήνοντα την έπαυλη στην οικογένεια και την αξιοποιεί μόνο ως αποθήκη, δεινοποιείο και παγωποιείο. Πώς τόσο σύντομα έγινε αυτό. Κάποιοι λένε κακοδιαχείριση, mm -hmm. κάποιοι λένε πολιτική δάκτυλη και πολλοί λένε ότι ο Φίξ ήξερε πώς να ρυθμίζει την αγορά. Όλα αυτά βέβαια δεν προκύπτουν, τώρα στον εγώ έχω ψάξει, δεν προκύπτουν από κάπου μέσα σαφήνεια. Αλλά σίγουρα ο Φίξ ακολούθησε και με την ιδέα Κλονάρδη αυτό που έκανε τον 19ο αιώνα. Εξαγόραζε του αντιπάλου του ναι. με κάθε τρόπο. Αυτό έκανε με την ιδέα Κλονάρδη. Την ανέφερε και θέλω να μείνουμε λίγο στην έπαυλη, τη Βίλα Κλονάρδη. Είναι ένα θερμικό κτίριο. Mm -hmm. Στέκεται ακόμα. Όχι πάρα πολύ γερά, αλλά στέκεται. Τι γνωρίζουμε για αυτήν. Είναι το πρώτο ε, κτίριο που φτιάχτηκε στο οικόπεδο αυτό, Κλειναρίδη. Το 1900, που εξαγοράστηκε το 1901, αρχίζει να χτίζεται η έπαυλη. Ε, είναι ασαφές ποιος το ανέλαβε. Φήμες λένε για τον Καφτατζόλου ή τον Τσίλερ, mm -hmm. Αλλά δεν είναι βέβαιο. Ήταν ένα εκλεκτικιστικό κτίσμα της εποχής. Μια εξοχική έπαυλη με εντυπωσιακά στοιχεία. Ο κ. Βατόπουλος στην Καθημερινή έχει κάνει μια πάρα πολύ αναλυτική περιγραφή οπότε παραπέμπω, θα το βρείτε εύκολα. Mm -hmm. Και γενικότερα ήταν ένα ευρύχωρο δίπατο κτίριο, το οποίο έστεικε για πάρα πολλά χρόνια και φιλοξένησε την οικογένεια Κλουναρίδη και μάλιστα και κατά την περίοδο της ναζιστικής κατοχής έδωσε στέχη και σε ανθρώπους που διώκονταν από τους ναζί, Εβραίους ας πούμε, και φιλοξένησε την οικογένεια Κλουναρίδη εκεί μέχρι το 1999, όταν η τελευταία απόγονος η Τζούλια Κλουναρίδη αναγκάστηκε να φύγει γιατί πλέον είχε Καταρρεύσει οικονομικά, δεν μπορούσε καν να ηλεκτροδοτήσει το σπίτι. Mm -hmm. Το 2000 το σπίτι σφραγίζεται. Το 2020, αν θυμάμαι καλά, φλέγεται, πιάνει φωτιά. Και το 2022 ο τότε Δήμαρχο ε, Μπακογιάννη αναλαμβάνει τη ε, διάσωση αποκατάσταση. και αποκατάσταση του κτηρίου και σήμερα αποκαθίσταται. Ακόμα δεν έχουν γίνει σοβαρέ εμφάνιστικε εργασίε αποκατάσταση στο πίσω μέρος του κτηρίου Κλονάριδη είναι και ένα εντυπωσιακό γράφτη σήμερα του Wild Drawings. Mm -hmm, το αναφέρω mm -hmm. έχει διακοσμήσει πολλές φορές στην Αθήνα και θα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ασίλη Κλίνοντας θέλω να σε ρωτήσω ποια θα έλεγες ότι είναι η συμβολή της ηθοποιίας Κλονάριδη στην εξέλιξη των πατησίων, της περιοχής των πατησίων. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα το απαντήσω με τον ελάχιστο δυνατό υποκειμενισμό <laughs> γιατί δεν είναι άρρηκτα συνδεδεμένα απαραίτητα, ωστόσο προκύπτουν ταυτόχρονα. Το 1897 ανέφερα και πριν ότι ήδη τα Πατήσια λίγο αστικοποιούνται λόγω του προσφυγικού ρεύματο, αρχίζει και αυξάνει ο πληθυσμό του. Ωστόσο, με τη ε, λειτουργία τη εταιρεία Κλονάρδη, έχουμε τι πέντε πρώτε γραμμέ που συνδέουν την την, τα Πατήσια, συγνώμη, με άμαξα, με το κέντρο τη Αθήνα έχουμε σύντομα μέχρι το 1912 και τρεις γραμμές ηλεκτροκίνητου τραμ. <συσίλια> τέτοια στοιχεία τα έχει πολύ ωραία ο Βασίλης Μπακογιάννης στο βιβλίο του, μια πατήσια, μια βόλτα στην ιστορία τους. Και σταδιακά σε αυτή την περιοχή αρχίζει και να ε, 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 αρχίζουν και λειτουργούν καταστήματα, αρχίζουν και λειτουργούν κάποια πιο βιοτεχνίε. Είναι μια πιο αστική περιοχή. Για να φτάσουμε αργότερα στο 1923, που έχουμε την ε, περιοχή Κυπριάδου, Βεβαίω, έχουμε κάνει και σχετικό επεισόδιο με τον κύριο Νικοβατόπουλο. Σωστά, το έχω ακούσει, ναι, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν προκύπτει αυτή η αστικοποίηση των πατησίων λόγω και τη δράση Κλοναρίδη. Δεν πιστεύω ότι ο Κλοναρίδη στόχευε σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, κάποιε φορέ μια πόλη μετασχηματίζεται ανεξάρτητα από του στόχου και τι προθέσει των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται. Αυτό είναι το μαγικό τη πόλη γενικά. Αυτό είναι αλήθεια. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Πρέπει να ομολογήσω ότι κάθε φορά που ασχολείται αυτή η σειρά με εκείνη την περιοχή από την Κυψέλη και μετά στα Πατήσια οι, οι ιστορίες που ακούμε είναι πάντα αναπάντηχες και συναρπαστικές και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί για τη σημερινή συνομιλία και τα Πατήσια είναι μια περιοχή που όντω αγαπάω πολύ και χαίρομαι για το δικό σου επίλογο <laughs> αυτό που άκουσα. Ήταν επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με καλεσμένο τον κύριο Βασίλη με τον οποίο μιλήσαμε για την οικογένεια Κλωναρίδη, τη Ζηθοποιία και την ευρύτερη περιοχή των Πατησίων. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης», ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcasts ή ακούστε μας μέσα από το Life TV, στο YouTube και στο Life.gr. Είναι τα podcast της Life.